Που έγιναν στην Ιδωμένη από το Βασίλειο τον Κοστέτσο και τον Τρίφωνα Σαμαρά. Λοιπόν, ναι. Έχουμε αποκλειστικά πλάνα τα οποία είναι από τον δημοσιογράφο τον Κώστα του Μιναρετζή, τα οποία ήρθαν στην εκπομπή. Από το Θεσσαλονίκη είναι ο Κώστας του Μιναρετζής. Λοιπόν, για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πλάνα. Α, είναι αποκλειστικά πλάνα. Είναι αποκλειστικά πλάνα από την επίσκεψη φορά του Κοστέτσου και θα... του Τρίφωνα Σαμαρά στην Ιδωμένη. Ακριβώς. Λοιπόν, τι θα δούμε εδώ τώρα σε λίγο. Θα δούμε μετά ότι. Από την πασαρέλα. Σα κόπω. Σάντουιτς και νερά, θα δούμε σε λίγο πώς γίνεται. Κάποια στιγμή θα δούμε και τον Τρίφωνα να βγάζει κάποια selfie με πρόσφυγες. Θα δούμε πώς αντέδρασαν, τους είπαν, εδώ το βλέπουμε έτσι, εδώ είναι το selfie. Ναι. Το βλέπουμε εδώ. Μίλησαν με τους πρόσφυγες, τους έλεγαν μάλιστα μιλήστε τους και στα αγγλικά, μήπως σας καταλαβαίνουν περισσότερο. Από εδώ βλέπετε τον Τρίφωνα αυτή τη στιγμή να μοιράζει νερά, πετώντας τα μπουκάλια. Στο τέλος θα τον δούμε σε λίγο να βγάζει. Γιατί για να πάει και μακριά. Πάτο, σε λίγο θα το δούμε να βγάζει και το μπουφάν του να το αφήνει στους πρόσφυγες. Λοιπόν, εδώ είναι ο Βασίλειος με τα παιδάκια. Σε λίγο θα δούμε και τη συγκίνηση του Βασίλειου Κοστέτσου. Γιατί δάκρυσε, θα τον δούμε λίγο έτσι όπως το κατέγραψε και η κάμερα του Κώστα του Μιναρετζή. Δεν έχουν προβληθεί αυτά τα πλάνα. Έτσι, γιατί αυτά που βλέπατε χθες και σχολιάζατε ήταν πρώτη φορά τα είναι νέα πλάνα αυτά, καινούργια. Λοιπόν, εδώ είναι τα δάκρυα του Βασίλειου. Τα δάκρυα του Βασίλειου. Του Βασίλειου, έτσι όπως το λες και εσύ, πολύ. Είναι και το καλή εβδομάδα σήμερα, είναι λίγο πιο. Βασίλειος είναι. Βασίλειος Κοστέτσος. Λοιπόν, βλέπουμε ότι. Και εδώ πέταξε. Τα ρούχα του πέταξε. Σε κάποια στιγμή, επειδή ο Τρίφωνας εμφανίζεται εδώ με μία που μοιάζει με φουστανέλα, αλλά δεν είναι φουστανέλα, τέλος πάντων είναι ένα σύνολο του Βασίλειου Κοστέτσου πάλι. Που φορούσε στα Σκόπια και επίδειξε. Αυτό δεν είναι η φουστανέλα. Λοιπόν, να τοποθετηθούμε επειδή δεν έχουμε τοποθετηθεί εμείς. Να τοποθετηθούμε. Έχεις κι άλλο αποκλειστικά. Έχουμε αποκλειστικά να μιλάει ο Τρίφωνας. Ωραία, στην να το και να το θέλετε και να τοποθετηθούμε μετά. Λοιπόν, η Μέρη Αρώνη επικοινώνησε με τον Τρίφωνα, ο οποίος τοποθετήθηκε σε σχέση με τη συγκεκριμένη ενέργεια. Έχω άποψη και θέλω να την πω. Είδα. Γιατί σας βλέπω τόσες μέρες και δεν. Είμαι σαν. Πώς το λένε. Ταύρο σε λεωπολείο. Δεν πήρε ένα τηλέφωνο. Όχι, όχι, ταύρο. Σαν αυτό που θέλει να πει και δεν μπορεί. Τι από το τηλέφωνο δεν μπορούσα να σπάσω την απεργία. Για να δούμε. Να ακούσουμε μάλλον. Κάποιοι χαρακτήρισαν ίσως προκλητικό το γεγονός ότι είδαμε φουστανέλα στα Σκόπια και ακούγαμε από κάτω τα 40 παλικάρια και ήσουν εσύ με το στρας. Θα πούμε ότι αυτό που φόραγα δεν ήταν φουστανέλα ακριβώς, ήταν κάτι που είχε φτιάξει ο Βασίλης. Η φουστανέλα είναι κάτι ιερό και αυτοί που την έχουν φορέσει με το αίμα τους έχουν πολεμήσει για να τη φορέσουν. Με έχουν χαρακτηρίσει πολύ ελαφρύ. Δεν είμαι εγκληματίας για να μην μπορώ να φορέσω αυτό το πράγμα, ούτε βγήκα να προσβάλλω κανέναν. Και θα έπρεπε να πούνε μπράβο που τιμάμε την Ελλάδα στο εξωτερικό. Έλληνας, ρε παιδί μου, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό. Τι, τον ανδρισμό τους τον έθιξα. Σοου κάναμε. Είδαμε ακόμα και την επίσκεψή σας μαζί με τον Βασίλειο Κοστέτσο στην Ιδωμένη. Όλα τα πράγματα έχουν δύο πλευρές και θέλαμε να, να δούμε και τους ανθρώπους από κοντά, να τους δώσουμε τρόφιμα, να τους δώσουμε νερά. Είδαμε σχόλια σχετικά με τις φωτογραφίες. Ναι, γιατί δεν είδαμε το λόγο της επίσκεψής μας. Εμείς πήγαμε εκεί πέρα για να βοηθήσουμε. Τα πράγματα δεν χρειάζεται και να σχολιάζονται. Ούτε να κάνουν να μιλάμε γι' αυτά. Λοιπόν, να μιλήσω, Φέη, μου επιτρέπεις. Επειδή έχω ακούσει. Δεν ξέρω πίσω. Φαντάζονται. Επειδή έχω. Σας έλειψα, ελπίζω να σας λείψει περισσότερο κάποια στιγμή. Λοιπόν. Επειδή άκουσα όλα αυτά που είναι αυτό που λένε στην Κρήτη παροιμία, κάλλιο να σε γυρεύουν παρά να σε βαριούνται. Σωστό. Στη ζωή. Λοιπόν, έχω ακούσει ότι τους έχουν κράξει και τον. Πώς το λένε, και τον Σαμαρά και τον Κοστέτσο. Θέλω να πω ότι εμένα δεν με πειράζει καθόλου, ίσα ίσα μπράβο στους ανθρώπους και στους δύο, που επισκέφθηκαν τους πρόσφυγες στην Ιδωμένη. Θέλω να πω ότι είναι πολύ ρατσιστικό. Να λέμε ότι επιτρέπεται να επισκέπτονται τους πρόσφυγες, ας πούμε, η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη ή ο Σάκης Δρουβάς και ή η Ατζελίνα Ζολή η Ράνια, ή η Ράνια της Ιορδανίας ή ο Πάπας Φραγκίσκος κτλ. Και ότι απαγορεύεται ένας celebrity, ένας ψεύτος celebrity, ένας υπο-ανθι-υπο-celebrity celebrity κτλ. Να επισκεφθεί τους πρόσφυγες. Ο καθένας αυτό που αισθάνεται πρέπει να το εκδηλώνει. Το πρόβλημά μου λοιπόν δεν είναι που επισκέφθηκαν τους πρόσφυγες. Πολύ καλά κάνανε και τους επισκέφθηκαν. Πολύ καλά κάνανε και μοιράσαν και τρόφιμα και νερά. Το πρόβλημά μου είναι όπου το κάνανε σοου παίρνοντας κάμερες και βγάζοντας φωτογραφίες. Δεν με ενόχλησε που βγάλαν selfie. Ο, πάλι το λέω. Στο γιατί, και, γιατί και η. Πώς λένε και η Τζελίνα Ζολή έβγαλε selfie. Η Τζελίνα ζητούσανε selfies. Πρέπει, με ενοχλεί όμως εδώ που το έχουν κάνει τηλεοπτικό θέαμα που πήραν τις κάμερες και το προέβαλαν. Είχα ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Και εγώ κάποια στιγμή είχα φωνάξει εδώ για κάτι οργανώσει τα λοιπά, να βοηθήσουμε και σαν εκπομπή και σαν πρόσωπα η Φέη και εγώ για το θέμα το προσφυγικό να πάμε, να μας δει ο κόσμος ότι πάμε. Και κάποια στιγμή όταν είδα ότι πια πάνε όλοι και το προβάλλουνε, λέω κάνε ένα βήμα πίσω. Άμα δεν θα κάνεις κάτι,
πήγαινε στο ελληνικό που περνά κάθε μέρα, άφησε μια τσάντα ψώνια, άφησε μια τσάντα ρούχα, άφησε μια τσάντα παιχνίδια. Αν το κάνω, το κάνω, δεν το κάνω, το κάνω, δικό μου θέμα. Και τελειώνει η ιστορία εκεί. Δηλαδή αποφάσισα ότι κάποια στιγμή πρέπει να μην το κάνουμε θέαμα. Και αυτό που με ενόχλησε εδώ και για τον Τρίφωνα και για τον Κωστέτσο είναι όχι ότι πήγανε. Καλά κάνανε και το αισθάνθηκαν και καλά πήγανε. Αλλά ότι το κάνανε θέαμα. Το ότι βίντεο, πήραν το Μιναρετζή για να τραβήξει βίντεο, ότι το τραβήξαν χθες βίντεο και το κάνανε πολύ μεγάλο θέμα. Ούτε με ενόχλησε το κίτς με τη φουστανέλα και το κίτς ζωή μας είναι και το τράς ζωή μας είναι. Κίτς για μένα είναι η φουστανέλα. Ή το φόρεμα αυτό δεν μου αρέσει. Αλλά δικαίωμά του είναι να το κάνουν. Και εμένα μου είναι και πολύ συμπαθή ο Σαμαρά και πώ το λένε και ο άλλο. Δεν με ενοχλούν εμένα όλα αυτά. Αυτά στη ζωή μα είναι πιπέρι, για αλάτι κτλ. Με ενόχλησε ότι η δημοσιοποίηση όλου αυτού του θέματο και ότι το κάναμε για να το δείξουμε. Ναι. Αν το κάνει, κάνε το για την καρδούλα σου και την ψυχούλα σου και μην το δείξει. Ή τράβα μια φωτογραφία σεμνή και ταπεινή να πει ότι ναι, πήγα εδώ και τελειώνει βασαρία. Μην το κάνει υπερ σόου. Αυτό με ενόχλησε εμένα. Πετάω τα μπουκάλια. Πετάω τα τέτοια, πετάω το σακάκι μου, βγάζω και το βρακί μου και το πετάω. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Αυτό δεν, δηλαδή, εκεί δείχνει ότι δεν του σέβεσαι. Εκεί δείχνει ότι του εκμεταλλεύεσαι για να το κάνει σοου. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Δεν το έχουν ανάγκη. Και στο τέλος, δεν είναι και η Ατζέλινα Ζολή. Ούτε ο Πάπας. Δηλαδή, να ξέρουμε και ποιοι είμαστε για να, μέχρι πού να το κάνουμε. Αυτό ρε, παιδί που έλεγε χθες ο Ουγγαρέζος είναι το εξής. Δεν ξέρω τι είπε ο Ουγγαρέζος, αλλά η γνώμη είναι. Ζολή και άτομα που έχουν τέτοια εμβέλεια. Η Βανέσα Ρεγκρέι, για παράδειγμα. Όχι, όχι, όχι. Γιατί, εγώ διαφωνώ. Είναι ρατσιστικό αυτό που είπε ο Γκαρέζος. Τι είπα, τι είπα. Η δουλειά τους ήταν αυτή να προβληθεί τόσο πολύ. Δηλαδή, ο σκοπός είναι αυτός. Ναι. Γι' αυτό σου είπα. Α, για την ευαισθητοποίηση. Ακριβώς. Αυτό είναι. Γι' αυτό σου λέω. Επειδή όλοι οι celebrity και οι αθλητές κάποιες είπαμε να βοηθήσουμε, κάποιες είπαμε να βάλεις και ένα φρένο και να το κάνεις για την ψυχούλα στην καρδούλα σου. Αν έβγαζε μια φωτογραφία για να πεις κιόλας να δείξεις και στους φίλους ότι πήγες, α το κάνεις κι αυτό. Και τελείωσε το εκεί. Μην το κάνεις σοου. Για μένα η ανθρώπινη. Πετάω τα βρακιά και τα. Η συμπόνια και η προσφορά είναι κάτι ανθρώπινο. Είναι και σιωπηλό όμως λίγο φέρει. Δεν έχει. Δεν έχει, όχι, είπαμε, ο καθένας μπορεί. Ναι, αλλά κάνε το σιωπηλά. Κάνε το σιωπηλά. Ξέρετε πόσα γνωστά δεν είναι ωραία, ούτε και δεν έχουν πάει. Από την άλλη, επειδή δεν αλλά από τον καθένα, συγγνώμη να ολοκληρώσω, ναι, περιμένεις να έχει και διαφορετικές συμπεριφορές. Λοιπόν, άλλη συμπεριφορά περιμένεις από σένα, σωστό, άλλη από τη Σάσα. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια μέτρα και σταθμά. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό φαίνεται στο σύνολο της ζωής μας και των επιλογών μας. Τώρα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Βασίλη. Συγγνώμη, επειδή τον Κωστέτσο δεν το ξέρω, αλλά ο Τρίφωνας βοηθάει πραγματικά πολύ κόσμο χωρίς να το ξέρω. Δεν είπα εγώ. Το είπαμε. Όχι όμως τόσο show off. Εντάξει, αυτό. Ναι. Δεν είπα ότι το κάνω. Δεν είπα ότι το κάνω αυτό. Ναι, δεν είπα ότι το κάνω ψεύτικα. Το αισθάνθηκαν. Μην πάρεις 10 κάμερες. Εκεί το πουλάς. Το ξεπουλάς. Μην το ξεπουλάς. Δηλαδή την προσωπική σου στιγμή μην την ξεπουλάς. Και μια τέτοια στιγμή. Δηλαδή την προσωπική σου στιγμή τη σεμνότητα, ταπεινότητα κτλ. Γιατί αυτό σημαίνει η προσφορά σου στον ανθρωπό μου. Ότι είμαι σεμνός, ταπεινός. Ο Χριστός έπλαινε τα πόδια της αμαρτωλής. Αυτό είναι σεμνότητα. Μην την ξεπουλάς. Μην βγάλεις την κάμερα για να το κάνεις. Αυτό. Λοιπόν, προχωρούμε.